σκηνή έχει ανέβει. Ο άνθρωπος που θα ξεσηκώσει με τις μουσικές επιλογές του, θεατές, κοινό, αθλητές, εθελοντές, όλους όσοι νιώθουν την ανάγκη να ξεσηκωθούν, να χορέψουν και να γιορτάσουν αυτή την υπέροχη εβδομάδα που η Πάτρα είχε τη μεγάλη τιμή να ζήσει και οι άνθρωποι που ζήσανε σε αυτή την πόλη να χαρούνε. Στις κερκίδες υπάρχουν εθελοντές που κρατούν κορδέλες στα χρώματα των μεσογειακών αγώνων. Ανεμίζουν τις κορδέλες της κερκίδας, έχουν δημιουργήσει με αυτόν τον τρόπο ένα κύμα, θα λέγαμε, που ξεκινά από τους θεατές που βρίσκονται μέσα στο στάδιο. Ένα κύμα θάλασσας, ένα κύμα αέρα, ένα κύμα αγάπης ψυχών που ενώθηκαν υπό τη σκέπη των μεσογειακών παράκτιων αγώνων Πάτρα 2019. Σολόμλη ακούμε τώρα, αλλά είμαι σίγουρη ότι αυτή την εβδομάδα που πέρασε έγιναν καινούργιες φιλίες, δημιουργήθηκαν καινούργιες σχέσεις, καινούργιες επαφές μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των λαών, μεταξύ των εθνών. Όλοι φεύγουν, αν δεν είναι αθλητές για να φύγουν με μετάλλια, φεύγουν σίγουρα με γεμάτες εικόνες στο μυαλό τους, με συναισθήματα στη ψυχή τους, με εμπειρίες που θα έχουν να θυμούνται. Χορεύτριες που πριν είδαμε χορογραφημένες απόλυτα στο εκατοστό, αυτή τη στιγμή ξεδίνουν και αυτές, ζουν τη δική τους γιορτή. Δίνουν το δικό τους χαμόγελο στην κάμερα, δίνοντας σε όλους μας το μήνυμα ότι μπορούν να είναι και πιστά χορογραφημένες και ελεύθερες στη ψυχή τους και στα πόδια τους. Πίσω από κάθε πλάνο οι σημαίες των 26 χωρών, των 26 χωρών που μαζί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου του έτους 2019 βρέθηκαν στην Πάτρα. Μια σπάνια ευκαιρία για την Πάτρα. Οι αγώνες επιτυχημένοι, γιατί δόθηκε χαρά, δόθηκε πολύ ισχυρό χαμόγελο σε πάρα πολλούς ανθρώπους, με όποιον τρόπο κι αν συμμετείχε στους αγώνες, εντός, εκτός γηπέδων, ως θεατής. Ένα μεγάλο πάρτι στο κέντρο του γηπέδου, κορμιά εθελοντών και αθλητών που κινούνται στο ρυθμό της μουσικής, της τελετής λήξης των δεύτερων παράκτιων μεσογειακών αγώνων. Η καρδιά που μας στέλνει η εθελόντρια είναι η καρδιά των εθελοντών που χτύπησε επί μία εβδομάδα και πολύ περισσότερο για κάποιους που αγωνίστηκαν και προετοίμασαν όλες τις ημέρες των αγώνων. Μετά το εφ' αγωνίζεστε, το εφ' ξεφαντώνει, το εφ' χορεύει. Yeah.
υπάρχει ένα αέρια λήψη του γηπέδου, του κεντρικού γηπέδου των εγκαταστάσεων Άρτεμις. Δεν ήταν βέβαια η μόνη θέα που τιμήθηκε κατά τη διάρκεια των αγώνων, ήταν και η Ήρα στην άλλη πλευρά της πόλης. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και την σκηνή. Εθελοντές πολλοί τρέχουν να ανέβουν στη σκηνή, να κατακτήσουν και αυτοί το δικό τους εκατοστό που τους αναλογεί μεταξύ άμμου και νερού. Όπως όλα έγιναν σε αυτούς τους αγώνες, σε άμμο ή σε νερό, είτε νερό πισίνας, αν όχι θάλασσας. Όλα τα αθλήματα, 11 στον αριθμό, είχαν να κάνουν με αυτά τα δύο στοιχεία. Δύο στοιχεία της φύσης, δύο στοιχεία που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τους παράκτους μεσογειακούς αγώνες. Οι σημαίες των χωρών, με πρωτοβουλία αθλητών, ανεβαίνουν κάποιες πάνω στη σκηνή. Μπορώ να διακρίνω της Κύπρου, της Γαλλίας, της Τουρκίας, της Αλβανίας, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί ανάμεσα στο πλήθος των εθελοντών που έχει ανέβει πάνω στη σκηνή και κάνει τη δική του χορογραφία, τη χορογραφία της καρδιάς, τη χορογραφία που έχει και λίγο από πατρινή τρέλα του καρναβαλιού που είπαμε προηγουμένως. Ήρθε η ώρα να γιορτάσουν όλοι μαζί. Να ενωθούν για τελευταία φορά στην Πάτρα. Αυτές οι 26 χώρες, οι 3 Ήπειροι, 1000 αθλητές και 1000 εθελοντές. Ένα μεγάλο πάρτι που συνεχίζεται στην άμμο του γηπέδου. Σημαίες των χωρών που λίγο άναρχα αυτή την ώρα κυματίζουν σε διάφορα σημεία του γηπέδου. Και πάνω απ' όλα το πνεύμα της ειρήνης, της φιλίας, της αριστείας, της ανοιχτής νοοτροπίας, της ενότητας μεταξύ των χωρών της Μεσογείου. Τη νύχτα μέρα και είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε ένα υπερθέαμα στον πατρινό ουρανό, στον ουρανό που σκέπασε τα όνειρα των αθλητών όλων των χωρών της Μεσογείου που συμμετείχαν σε αυτούς τους αγώνες.